Καθίστε παρακαλώ ήσυχοι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πράγματι ορισμένες στιγμές που πυκνώνει ο πολιτικός χρόνος. Είναι ορισμένες στιγμές όπου έχει κανείς την αίσθηση ότι βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις, ιστορικού χαρακτήρα αποφάσεις και ιστορικού χαρακτήρα γεγονότα, και αισθάνομαι ότι τούτες ημέρες είναι μέρος αυτών των στιγμών που θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει ιστορικές. Και το λέω αυτό διότι σε λίγες μέρες έχουμε μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση που οριστικοποιεί, κλείνει την τελευταία αξιολόγηση του τελευταίου προγράμματος στήριξης μετά από 8 χρόνια μνημονίων στη χώρα. Προχθές μόλις είχαμε την επικύρωση, την ψήφιση των τελευταίων μέτρων σε αυτή εδώ την αίθουσα που πάρθηκαν σε συνεννόηση με τους θεσμούς, και παράλληλα πριν από 3 μόλις μέρες είχαμε την κατάληξη μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις σε ένα κρίσιμο θέμα της εξωτερικής μας πολιτικής, σε μια ανοιχτή πληγή στην εξωτερική μας πολιτική που ταλανίζει τη χώρα μας πάνω από 26 χρόνια, με την κατάληξη με τους βόρειους γειτονές μας σε μια συνολική συμφωνία, η οποία βεβαίως έχει διάφορα στάδια μέχρι να επικυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί μια ιδιαίτερα ιστορική στιγμή. Έχουμε λοιπόν 2 εξαιρετικά σημαντικά γεγονότα για τη χώρα. Το ένα, αυτό που σφραγίζει το πέρασμα της Ελλάδας από την εποχή της οικονομικής καχεξίας στην εποχή της ανάκαμψης, και το άλλο, αυτό που σφραγίζει, αν θέλετε, το πέρασμα από μια εποχή στασιμότητας ενός προβλήματος στα σύνορά μας, στα βόρεια σύνορά μας, στην εποχή της ισχυροποίησης της διεθνούς θέσης της χώρας. Τι συμπεράσματα όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έβγαλε η αξιωματική αντιπολίτευση από αυτή την πύκνωση του χρόνου? Η αξιωματική αντιπολίτευση από αυτά τα 2 γεγονότα έβγαλε το συμπέρασμα ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης. Πράγμα που δεν έχει κάνει εδώ και 3 χρόνια. Ειλικρινά δυσκολεύομαι να κατανοήσω αυτή τη σπουδή, όπως ενδεχομένως θα δυσκολευτεί και να την κατανοήσει ο ιστορικός του μέλλοντος. Θα δυσκολευτεί να κατανοήσει γιατί σε μια θετική συγκυρία για τη χώρα η Νέα Δημοκρατία επιλέγει τώρα να εξαντλήσει ένα από τα ισχυρότερα, το ισχυρότερο θεσμικό της όπλο, προκειμένου να ρίξει την κυβέρνηση ή να απειλήσει ότι θα ρίξει την κυβέρνηση. Η αλήθεια όμως είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι κανένας από τους ιστορικούς του μέλλοντος, όπως και κανείς άλλος νυφάλιος και αντικειμενικός παρατηρητής, δεν θα μπορούσε να αντιληφθεί ούτε τα όρια των εσωκομματικών σας δυσκολιών και προβλημάτων, ούτε όμως και τα όρια του πολιτικού σας κινησμού. Διότι ξέρετε, το τελευταίο που απασχολεί τον κύριο Μητσοτάκη και την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτά στα οποία αναφέρεται, τα επιχειρήματα δηλαδή τα οποία αναπαράγει, αναγράφει, στην πρόταση που κατέθεσε, στην πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης. Ούτε η ισχυροποίηση της διεθνούς θέσης της χώρας σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, ούτε η αποκατάσταση του ηγετικού ρόλου της Ελλάδας στα Βαλκάνια σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, ούτε η ανάκαμψη της οικονομίας σας ενδιαφέρει, ούτε η οριστική ρύθμιση του χρέους,
Τίποτα από όλα αυτά δεν σας ενδιαφέρει. Το μόνο που σας ενδιαφέρει και επιδιώκετε είναι η πτώση της κυβέρνησης πριν οριστικοποιηθεί η έξοδος της χώρας από τα μνημόνια που εσείς οδηγήσατε τη χώρα φέρνοντάς την σε θέση κρεοκοπίας και την οδηγήσατε για 8 ολόκληρα χρόνια. Και αυτό γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η αφετηρία της νέας εποχής για τη χώρα είναι ταυτόχρονα και η κίνηση της αντίστροφης μέτρησης για το όποιο πολιτικό σας αφήγημα. Και βεβαίως διέκρινα καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας σας και τον εκνευρισμό σας για το γεγονός, το διπλό γεγονός, πρώτον, ότι η διεθνής κοινή γνώμη και η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, αλλά βεβαίως και οι εταίροι μας, αναγνωρίζουν ότι αυτή η κυβέρνηση αποκαθιστά την αξιοπιστία της χώρας. Και δεύτερον, το διπλό σας πρόβλημα, η διεθνής αναγνώριση και η ευρωπαϊκή αναγνώριση του γεγονότος ότι είσαστε, κύριε Μητσοτάκη, ένας πολιτικός οπορτουνιστής. Και ότι συμπεριφέρεστε όχι με βάση πολιτικές αξίες και αρχές, αλλά με βάση τη συγκυρία. Διότι αναφερθήκατε σε κάποιο σημείο της ομιλίας σας στο αν εγώ έχω ήσυχη τη συνείδησή μου και κοιμάμαι ήσυχα. Αυτός ο οποίος είναι σταθερός σε αυτά που έλεγε, δεν έχει κανένα θέμα. Εσείς τι λέγατε για τη Μακεδονία και το μακεδονικό πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη? Ποια ήταν η θέση και η στάση σας? Ποια ήταν η θέση και η στάση η δική σας προσωπικά για το μακεδονικό όλα αυτά τα χρόνια? Το σημαντικότερο όμως το οποίο ήσυχα, άκουσα και χρήση σχολιασμού και απορρέει από αυτόν τον εκνευρισμό σας για το πώς αναγνώσκει η διεθνής κοινή γνώμη της συμπεριφοράς σας, έχει να κάνει με αυτό το ευτράπελο το οποίο μας είπατε, ότι δήθεν είναι χαρούμενοι οι εταίροι μας, διότι τους διευκολύνουμε, όπως ακριβώς είπατε, είναι χαρούμενοι που εμείς θα πάμε στα ακριβά επιτόκια, βγαίνοντας από τα μνημόνια, και δεν θα μας πληρώνουν αυτοί, και γι' αυτό, ενώ δεν είναι έτσι, παρουσιάζουν αυτή την εξέλιξη ως καθαρή έξοδο. Ακούστε τι είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ότι δηλαδή είναι μια αρνητική εξέλιξη αυτή, το ότι φεύγουμε μετά από 8 χρόνια από το πράγματι χαμηλότερα επιτόκια των δανειστών, για να πάμε στα λίγο υψηλότερα των αγορών. Και άρα, τι να κάνουμε, ας μείνουμε για καμιά δεκαριά χρόνια ακόμα στα μνημόνια, κύριε Μητσοτάκη. Αυτή είναι η δική σας αντίληψη. Αλλά προφανώς δεν καταλάβατε τι διαβάσατε από την ομιλία σας. Δεν καταλάβατε καν. Προκαλέσατε λοιπόν αυτή την πρόταση δυσπιστίας για λόγους που εξήγησα πιο πριν και δεν έχουν να κάνουν με τη συμφωνία. Όμως, μιας και την προκαλέσατε αυτή τη συζήτηση, θα πάρετε απαντήσεις. Πήρατε άλλωστε επί 45 λεπτά απαντήσεις από τον Υπουργό των Εξωτερικών, αρκετές για να χορτάσει κανείς που δεν έχει πλήρη εικόνα των πραγμάτων. Θα προσπαθήσω να δώσω και εγώ ορισμένες. Κυρίως για να ξεκαθαρίσουν στα μάτια του ελληνικού λαού τα πραγματικά κίνητρά σας. Βγήκατε και μας είπατε, κύριε Μητσοτάκη, ότι με αυτή τη συμφωνία επιχειρούμε να διχάσουμε τους Έλληνες για να ενώσουμε τους Σκοπιανούς. Για κακή σας τύχη όμως, την ίδια ώρα, στη γειτονική χώρα, τόσο ο κύριος Γκρουεύσκι, όσο και ο κύριος Ιβανό, όσο και οι άλλοι συναυτό εθνικιστές, λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα στον κύριο Ζάιρ. Ότι διχάζει το λαό του για να ενώσει τους Έλληνες. Και μάλιστα ο κύριος Γκρουεύσκι είπε ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτή τη συμφωνία
Γιατί για μας, για αυτούς δηλαδή, είναι πολύ πολύ χειρότερη από αυτή που συζητάγαμε το 2009. Αυτός τα είπε, δεν τα λέμε εμείς. Προφανώς επειδή, κύριε Μητσοτάκη και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν γίνεται να ισχύουν και τα δύο ταυτόχρονα. Δηλαδή και εμείς να διχάζουμε τους Έλληνες ενώνοντας τους Σκοπιανούς και ο ΖΑΕΦ να διχάζει τους Σκοπιανούς ενώνοντας τους Έλληνες. Η αλήθεια πρέπει να είναι κάπου αλλού. Ότι δεν ισχύει τίποτα από τα δύο. Και ξέρετε τι ισχύει, κύριε Μητσοτάκη. Ισχύει ότι επιλέξατε με αυτήν την ανεύθυνη στάση σας στο Μακεδονικό να ανοίξετε το κουτί της Πανδώρας, εν γνώση σας. Με τις πανομοιότυπες καθρεπτικές τοποθετήσεις σας με τους εθνικιστές του Βεμερό περί ανεπίτρεπτης εθνικής υποχώρησης και μειοδοσίας, δεν κάνετε τίποτα άλλο από το να νομιμοποιείτε τον ακραίο εμπριστικό εθνικιστικό λόγο και την ακραία εθνικιστική ορολογία. Και το κάνετε αυτό προκειμένου να ψαρέψετε στα θολά νερά του εθνικιστικού ακροατηρίου. Μάλιστα, λίγο πριν μιλήσατε για ψευδεπίγραφο εθνικισμό στην ομιλία σας. Δεν καταγγείλατε τον εθνικισμό, τον ψευδεπίγραφο, γιατί προφανώς τον original τον υιοθετείτε, τον έχετε στην παράταξή σας. Διολυστήσατε λοιπόν αυτές τις 2-3 μέρες που συζητάμε αυτό εδώ το θέμα σε αυτή την αίθουσα σε εκφράσεις, και αναφέρομαι στους βουλευτές σας, που δεν έχουν ακουστεί στο Κοινοβούλιο για το χειρισμό ενός εθνικού θέματος. Από τη μεταπολίτευση και μετά τουλάχιστον. Αφήσατε τους βουλευτές σας, δεν ξέρω αν τους παρακινήσατε κιόλας, να ομιλούν για προδότες, για προδοσίες, για μειοδοσίες, με αποτέλεσμα, μέσα από αυτή τη συμπεριφορά, να αφήνετε ορθά ανοιχτή την κερκόπορτα στον εθνικιστικό εσμό της Χρυσής Αυγής, στους συμνητές της Χούντας και των Ναζί, να έρχονται στο Κοινοβούλιο σε αυτό το βήμα και να παρακινούν σε κατάλυση του πολιτεύματος, σε κατάλυση της δημοκρατίας. Έχετε ακέραια την ευθύνη, κύριε Μητσοτάκη, κύριε, γι' αυτό. Κύριε, έχετε ακέραια την ευθύνη που ως όμηρος της ακροδεξιάς πτέρυγας του κόμματός σας και του κυρίου Σαμαρά δίνετε νομιμοποίηση στο φίδι να ξεμητήσει από το αυγό του. Και μάλιστα μέσα στο άνδρο της δημοκρατίας, στο Κοινοβούλιο. Έχετε τεράστια την ευθύνη, γιατί είστε εσείς αυτός που επιλέγετε τελικά να διχάσετε τους Έλληνες στην απέλπιδα προσπάθειά σας να ενώσετε την τριχοτομημένη παράταξή σας. Και σε αυτή σας την προσπάθεια δεν διστάσατε μάλιστα να εμπλέξετε με ηταμό τρόπο και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην απόπειρα αποσταθεροποίησης που προσπαθήσατε να στήσετε. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, θα σας το πω ειλικρινά ότι παρά την κακοστημένη παράσταση θεσμικού εκτροχιασμού που επιχειρήσατε να στήσετε με αφορμή τη συμφωνία για το Μακεδονικό, το μεγάλο σας πρόβλημα, και ξέρετε αυτό δεν είναι εύκολο να το κρύψετε, το μεγάλο σας πρόβλημα είναι ότι υποκρίνεστε, ότι δεν τα πιστεύετε αυτά που λέτε. Και αυτό δεν μπορεί να κρυφτεί, δεν μπορεί να κρυφτεί. Δεν σας είναι εύκολο να ισχυριστείτε και να αρθρώσετε σοβαρά επιχείρηματα αποδόμησης μιας συμφωνίας που περιλαμβάνει και με το παραπάνω όσα υπερασπίστηκε πρώτος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και στη συνέχεια φυσικά αποτέλεσαν, πολύ αργότερα βέβαια,
τον κορμό μιας γραμμής που ονομάστηκε και Εθνική Γραμμή, διότι αυτή είναι μια συμφωνία, αυτή που έχουμε τώρα στο τραπέζι και που σας παρουσίασε αναλυτικά ο Υπουργός των Εξωτερικών, είναι μια συμφωνία που κάθε Έλληνας Πρωθυπουργός, ομολογώ, από το 1995 και μετά τουλάχιστον, από την ενδιάμεση συμφωνία και μετά, θα ήθελε να έχει στο τραπέζι. Διότι δεν περιλαμβάνει μονάχα τη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό «Έργα όμνες», αλλά περιλαμβάνει και ως προϋπόθεση τη συνταγματική αλλαγή της μέχρι σήμερα συνταγματικής ονομασίας της γείτονος, η οποία είναι αναγνωρισμένη από 140 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο και όχι από την Ζιμπάμπουε και την Μπουργκίνα Φάσο, όπως ακούστηκε από αυτό το βήμα, αλλά από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μεταξύ αυτών, τη Ρωσία, την Κίνα, τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου. Περιλαμβάνει λοιπόν ως προϋπόθεση τη συνταγματική αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας, αλλά και τη συνταγματική αλλαγή για τον απαλληφή κάθε όρου αλυτρωτισμού που εμπεριέχεται στο Σύνταγμα των γειτόνων μας. Σας άκουσα από αυτό εδώ το βήμα να λέτε, καλά, φυσικά με κάνατε και γέλασα γιατί διαβάσατε το διάγγελμά μου και διαβάσατε αυτό που σωστά είπα. Διαβάσατε δηλαδή ότι είπα ότι αποφάσισαν οι γείτονες να αλλάξουν το όνομά τους. Από εδώ και στο εξής θα λέγονται Σεβέρνα Μακεδόνικα, που στα ελληνικά, το είπα και τουλάχιστον θα είχατε την ευφυΐα να το κόψετε, εκεί μας είχε γίνει πιστευτό το επιχείρημά σας, το είπατε όμως, που στα ελληνικά είναι Βόρεια Μακεδονία. Αλλά γιατί δεν ξέφυγε. Ψάχνουν να βρούνε διαρκώς ψάχνουν να βρουν, να πούν ότι κάπου κοροϊδέψαμε, κάπου πάμε ψέματα. Τι απάντησε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος των Σκοπίων την επόμενη μέρα, όταν ερωτήθη, διότι έγινε θέμα στα μέσα ενημέρωσης, στο διαδίκτυο και στον τύπο, τον φίλο αντιπολιτευτικό, ότι τάχα μου είπαμε ψέματα στο ζήτημα αυτό, ερωτήθη από το Real GR, είναι αλήθεια ότι έχετε συμφωνήσει με την Ελλάδα ότι μπορεί να διαλέξει αν θα σας ονομάζει Βόρεια Μακεδονία ή Σεβέρνα Μακεδόνια στις διμερείς σας σχέσεις? Και η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν η εξής, μοταμό, σε εισαγωγικά το λέω. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων υπήρχαν πολλές συζητήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό το λόγο και ναι, η Ελλάδα έχει αυτή την επιλογή. Πάμε παρακάτω. Λέτε και ξαναλέτε, αναμασάτε στην προσπάθειά σας να βρείτε ψεγάδια, ότι δήθεν αυτή η συμφωνία αναγνωρίζει μακεδονικό έθνος. Παρακαλώ δείξτε μου σε ποιο σημείο της συμφωνίας αναγνωρίζεται μακεδονικό έθνος. Εγώ, κύριε Μητσοτάκη, δεν βλέπω πουθενά στη συμφωνία να υπάρχει είτε στην ελληνική μετάφραση είτε στην αγγλική η λέξη μακεδονικό έθνος, Macedonian Nation, η λέξη εθνότητα, η λέξη ethnicity. Εγώ βλέπω... Αφήστε τα συστατικά στοιχεία, κύριε Αθανασίου. Τα είπαμε αυτά τρεις μέρες κύριε τώρα. Κύριε Αθανασίου, έλα. Ξέρετε κάτι. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να ακούσω τις σκέψεις σας και είσαστε ένας ήπιος άνθρωπος και ευγενής. Αλλά παρατήρησα ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του αρχηγού σας δεν διακόπτει από κανέναν. Μη με διακόπτετε, θα υπάρχει δυνατότητα. Εγώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτό το οποίο βλέπω στη συμφωνία αυτή, στο άρθρο 7 παράγραφος 5, είναι να διαφυλάσσετε απόλυτα το δικαίωμα σε εμάς να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τους όρους που χρησιμοποιούσαμε μέχρι σήμερα για τον χαρακτηρισμό των γειτόνων μας. Θέλετε Σλαβομακεδόνες, θέλετε Σκοπιανοί, δεν μας εμποδίζει κανένας με βάση αυτή τη συμφωνία σε ό,τι αφορά την εθνότητά τους. Και ασφαλώς σε κανένα σημείο του κειμένου δεν υπάρχει αναγνώριση έθνους
αναγνώριση του Μακεδονικού Έθνους. Βλέπω επίσης αυτή τη συμφωνία στο άρθρο 1, παράγραφος 3β, ότι διαφυλάσσουμε απόλυτα το δικαίωμα να χαρακτηρίζουμε εμείς την ιθαγένεια των γειτόνων μας, ενώ μέχρι σήμερα, τα τελευταία 25 χρόνια, σε όλα τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, και σας ενημέρωσε ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών, και σε αυτά με τα οποία ταξιδεύουν στη χώρα μας, ταξιδεύουν με ιθαγένεια Μακεδόνιαν, Μακεδόνας, λες και ξαφνικά τώρα εμείς ανακαλύψαμε την Αμερική, εν τούτης εγώ βλέπω ότι στην παράγραφο 1-3β, από εδώ και στο εξής, θα αναγράφεται στα ταξιδιωτικά έγγραφα, δίπλα στη λέξη Μακεδόνιαν που ίσχυε μέχρι τώρα και μπαίνανε στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, η φράση πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας. Βλέπω επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι με το άρθρο 7 γίνεται κάτι το οποίο δεν είχε συζητηθεί ουδέποτε και δεν είχε προφανώς κατακτηθεί ουδέποτε στα 26 χρόνια που γίνονται διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό, και κατά την προσωπική μου εκτίμηση, που είναι αρκετά άλλη άποψη, θεωρώ ότι είναι το πιο κρίσιμο θέμα. Θεωρώ ότι είναι το πιο κρίσιμο θέμα, γιατί κατά τη δική μου άποψη, αν θέλετε να κάνω μια παράφραση, η ψυχή μας δεν είναι ο γεωγραφικός προσδιορισμός μπροστά από τη λέξη Μακεδονία, αλλά είναι η ιστορία μας, είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά, είναι τα σύμβολά μας, είναι τα ιστορικά πρόσωπα τα οποία οικειοποιήθηκαν και σφετερίστηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και στο άρθρο 7 υπάρχει απόλυτη διαφοροποίηση, μια για πάντα, από την αρχαία ελληνική κληρονομιά της Μακεδονίας. Μπαίνει δηλαδή οριστικό τέλος στην απόπειρα οικειοποίησης και σφετερισμού της ιστορίας μας μέσα από την πλήρη, σαφή και ρητή αναγνώριση της ελληνικότητας της αρχαίας μακεδονικής ιστορικής κληρονομιάς, των ιστορικών προσώπων και των ιστορικών συμβόλων της. Δεσμεύονται επίσης οι γειτονές μας με το άρθρο 8 να προβούν σε αλλαγές σε όλα τα μνημεία, σε όλα τα κείμενα τα επίσημα και σε όλες τις επιγραφές όπου υπάρχει αναφορά στην αρχαία ελληνική ιστορία της Μακεδονίας. Και ήδη, πριν τη συμφωνία, άλλαξαν το όνομα του αεροδρομίου τους, της εθνικής τους οδού, του σταδίου τους και σύντομα θα αλλάξουν, θα θέσουν, αυτό έχει αποφασιστεί, θα αλλάξουν και το όνομα του αγάλματος στην κεντρική πλατεία των Σκοπίων, όπου σκοπίμως μέχρι σήμερα αναφέρανε ότι είναι το άγαλμα του έφηπου πολεμιστή. Υποχρεούνται λοιπόν με βάση το άρθρο 8 να θέσουν σε όλα τα τυχόν αγάλματα όπου αναφέρονται σε πρόσωπα, ιστορικά πρόσωπα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, με την επιγραφή ότι πρόκειται, για παράδειγμα, για τον Μέγα Αλέξανδρο, ότι πρόκειται για τον Μακεδόνα πολεμιστή της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας και είναι σύμβολο της φιλίας και της ενότητας των δύο λαών. Πότε το κερδίσατε εσείς αυτό? Μας παριστάνετε τους Μακεδονομάχους. Πότε? Το ίδιο θα κάνουνε και για την Ολυμπιάδα και για τον Φίλιππο και για όλα τα άλλα μνημεία της πολιτισμικής κληρονομιάς, των ελληνιστικών χρόνων της Μακεδονίας, που βεβαίως ταυτόχρονα, και θα το αναφέρουν και είναι τιμή μας, είναι κομμάτι της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς. Ταυτόχρονα, στο άρθρο 8, υποχρεούνται εντός 6 μηνών σε όποιο δημόσιο χώρο είναι αναρτημένο το 16άκτινο αστέρι της Βεργίνας να το αποκαθιλώσουν, διότι αυτό το σύμβολο είναι σύμβολο της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας. Πότε εσείς κερδίσατε κάτι τέτοιο? Έμποροι του πατριωτισμού. Όπως επίσης βλέπω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτή τη συμφωνία,
διότι υπενθυμίζω ότι το μείζον θέμα την περίοδο 92-93, ότι απαλήφεται κάθε αλυτρωτισμός από το Σύνταγμα. Δεν είναι μια δέσμευση θεωρητική αυτή. Κάντε ησυχία, παιδί. Αφού με την αναθεώρηση του συντάγματός τους, παρακαλώ, θα εξαλείψουν οποιαδήποτε αναφορά σε μειονότητες στις γειτονικές χώρες. Επαναλαμβάνω, είχε αναδειχθεί και ορθά ως το μείζον θέμα την περίοδο 92-93. Και βλέπω τέλος, για την περιβόητη αυτή συζήτηση για τη μακεδονική γλώσσα, η οποία όμως ηρίστα εν παρόδο, αναγνωρισμένη διεθνώς ήδη από τη συνδιάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1977, να υπάρχει σαφής αναφορά ότι αναγνωρίζεται ως νότιος σλαβική, ως γλώσσα δηλαδή που δεν έχει καμία σχέση με την ιστορική κληρονομιά της αρχαίας Μακεδονίας, διότι ο Αριστοτέλης δεν μάθαινε στα σλάβικα, δεν εκπαίδευε στα σλάβικα το Μέγα Αλέξανδρο, αλλά χρησιμοποιούσε την αρχαία ελληνική γλώσσα. Αυτά βλέπω εγώ στη συμφωνία που δεν τα βλέπετε εσείς. Και σας ερωτώ, έχουν όλα τα παραπάνω σημασία για σας ή δεν έχουν? Εσείς που για τόσα χρόνια διαπραγματεύεστε, καταφέρατε ποτέ να τα εξασφαλίσετε αυτά? Γιατί ο Νίκος ο Κοτζιάς σας είπε τι δίνατε στις διαπραγματεύσεις. Πείτε μας εσείς τι παίρνατε. Πήρατε τίποτα? Ας μιλήσουμε λοιπόν ανοιχτά. Το πρόβλημά σας δεν είναι ότι η συμφωνία είναι κακή. Το πρόβλημά σας είναι ότι έχουμε συμφωνία. Και ακόμη χειρότερο για σας ότι αυτή η συμφωνία είναι και καλή. Για τους μισούς από εσάς, γιατί δεν θέλατε καμία συμφωνία, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών στα δύο στρατόπεδα, αυτόν που αφήνουν τα ζητήματα ανοιχτά και αυτόν που λύνουν. Για τους άλλους μισούς, όμως, γιατί πράγματι δεν είναι όλοι σε αυτή τη γραμμή, που δεν θέλανε συμφωνία, δεν θέλετε ένα πράγμα, να είναι αυτή η κυβέρνηση, που αποδεικνύει ότι μπορεί να πετυχαίνει εκεί όπου όλες οι δικές σας κυβερνήσεις αποπειράθηκαν και απέτυχαν. Και έρχομαι τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα τετελεσμένα, ή μάλλον πριν πάω σε αυτά, στα τετελεσμένα. Άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον πρώην Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Βενιζέλο. Σας άκουσα σε αυτό το βήμα. Να λέτε ότι υπερασπιστήκατε ως Υπουργός των Εξωτερικών το 2014 στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τη δική σας άποψη και θέση, ως θέση της χώρας, αλλά τη δική σας. Άκουσα και τον κύριο Σαμαρά που το επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν η άποψή του. Καλά, θα ξεπεράσω το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά οξύμορο να ασκείτε κριτική στον Καμένο που έχει άλλη άποψη, ενώ εσείς ως Υπουργός των Εξωτερικών λέγατε ότι είχατε άλλη άποψη, όχι Υπουργός Άμυνας. Το ξεπερνάω όμως αυτό. Για το μεν Καμένο είναι θεσμική εκτροπή, για εσάς όμως ήταν θεσμική ισορροπία. Δεν θέλω όμως να ανοίξω συζήτηση σε αυτό, δεν είναι αυτό το επιχείρημά είναι μου. Είναι πάγια άποψή σας, εντάξει, το είπατε. Προφανώς είναι πάγια άποψή σας, αλλά δεν είναι αυτό το επιχείρημά μου, ακούστε με. Το είπατε λοιπόν εσείς αυτό και το υπερασπίστηκε και ο κ. Σαμαράς. Και διαβάζω εγώ τώρα τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης της πρώτης του κ. Σαμαρά του 2012. Από τον Υπουργό των Εσωτερικών, των Εξωτερικών τότε, τον κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ο οποίος λέει, επιλέξει, σε ό,τι αφορά το θέμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, η Ελλάδα επιδεικνύοντας το απαιτούμενο επικοδημοτικό πνεύμα, προέβησε ένα μείζον συμβαστικό βήμα, αποδεχούμενη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό και χρήση έναντι όλων έργα όμνες. Τι κάνει ο άνθρωπος, διαβάζει την εθνική γραμμή. Και σε αυτό το θέμα ο κύριος Σαμαράς δεν ήξερε. Και σε αυτό το θέμα ο κύριος Αβραμόπουλος είχε άλλη άποψη από τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης. Ποιον κοροϊδεύει? Δεν αναφέρομαι σε εσάς προφανώς, κύριε Βενιζέλο, καταλάβατε το επιχείρημα.
Άρα εδώ ήσασταν, όπως εσχάτως ομολόγησε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος, μπλοφατζίδες και παπατζίδες, ή κοροϊδεύετε και το ελληνικό λαό και τη διεθνή κοινότητα. Αποφασίστε τι από όλα αυτά κάνετε τόσα χρόνια. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο κρίσιμο ερώτημα το οποίο θέλω να καταθέσω σε όσους διαχειρίστηκαν το Μακεδονικό τόσα χρόνια και κυρίως βεβαίως στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και το κρίσιμο ερώτημά μου είναι, όταν δημιουργόντουσαν αυτά τα τελεσμένα, για τα οποία μάλιστα σήμερα μας εγκαλείται ότι δεν καταφέραμε να τα άρουμε, πού ήσασταν εσείς? Γιατί προφανώς εμείς δεν κυβερνάγαμε τη χώρα. Πού ήσασταν λοιπόν το 77, όταν καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για την υιοθέτηση της μακεδονικής γλώσσας στον ΟΗΕ, στη διάσκεψη εδώ στην Αθήνα? Πού ήσασταν όταν ο αείμνηστος Ευάγγελος Αβέροφ στη Βουλή το 1959 ομίλησε για μακεδονική γλώσσα? Πού ήσασταν αργότερα όταν ο Ευάγγελος Αβέροφ έλεγε στον Ποπόφ, τον Υπουργό Εξωτερικών της Γιουγκοσλαβίας, την περίφημη φράση «έχομεν φάκελον, τον κρατούμε όμως το σιρτάρι» και συμφωνούσαν μυστικά τη γραμμή της σιωπής, τη γραμμή της μη ανοιχτής αντιπαράθεσης για το ζήτημα της ταυτότητας? Αλλά ακόμη, επειδή εδώ σε αυτή τη συζήτηση στην αίθουσα υπήρξαν και αναφορές ενδιαφέρουσες, ομολογώ δεν το ήξερα, καταγράφηκε, έψαξα, είναι αληθές, από τα χρόνια της Πινελόπης Δέλτα και του Στρατή Μυριβίλη. Η Πινελόπη Δέλτα και ο Στρατής Μυριβίλης έγραφαν για μακεδονική γλώσσα και εθνική συνείδηση. Και τώρα λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε και τα φόρτωσε στην πλάτη του ελληνικού λαού. Αλλά ας μην πάμε τόσο μακριά. Όταν ανεξαρτοποιήθηκε αυτό το κράτος, τι κάνατε? Θα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αποδεδειγμένα επιχείρησε σε πολύ δύσκολες συνθήκες να βρεθεί μια βιώσιμη λύση. Και ο Σαμαράς όμως που σήμερα σας δίνει γραμμή, τι έκανε? Αφού έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο κοινοτικό κανονισμό 3567, αναφέρθηκα και προχθές, στις 2 Δεκέμβρη του 1991, με τον οποίο για πρώτη φορά καταγράφηκε σε κοινοτικό έγγραφο ο όρος Δημοκρατία της Μακεδονίας, αποφάσισε αργότερα να αντισταθεί, επιχειρώντας να ρίξει την κυβέρνηση της οποίας ήταν μέλος και προσπαθούσε να βρει λύση. Όπως κάνετε τώρα κι εσείς, και είναι μια ειρωνία της τύχης αυτό, κύριε Μητσοτάκη, δεν είστε μέλος προφανώς, αλλά επιχειρείτε να ρίξετε με την πρόταση αυτή μορφής μια κυβέρνηση που προσπαθεί να βρει λύση μετά από 26 χρόνια. Και εσείς, κυρία Μπακογιάννη. Ο κύριος Σαμαράς, λοιπόν, γιατί εμένα με ενδιαφέρει στις ιστορικές στιγμές να μαθαίνουν οι νεότεροι να θυμούνται οι παλιότεροι. Δεν θα αναφερθώ σε αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Θα αναφερθώ όμως σε γεγονότα τα οποία δεν είναι έντονα στη μνήμη των παλιότερων και φυσικά οι νεότεροι δεν τα γνωρίζουν καν. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν την 1η Απριλίου του 1992 συναντάει τον κύριο Πινέιρο, Υπουργό Εξωτερικών τότε της Πορτογαλίας, όταν η Πορτογαλία είχε την Προεδρία της ΕΟΚ. Και ο κύριος Πινέιρο του παρουσιάζει το πακέτο πρότασής του, το οποίο περιλαμβάνει τροποποίηση του συντάγματος της χώρας, απολύτως σύμφωνα με τις προτάσεις που έχει υποβάλει η ελληνική πλευρά στην Πορτογαλική Προεδρία, όπως λέει, και ο κύριος Σαμαράς τότε απορρίπτει το όνομα Νέα Μακεδονία, που επροτείνεται, αλλά καλωσορίζει την υιοθέτηση των ελληνικών προτάσεων για την αναθεώρηση του συντάγματος της γείτονος που περιλαμβάνοντας το πακέτο Πινέιρο. Ποιες ήταν αυτές τις προτάσεις? Καταθέτω, αλλά παρακαλώ, μόνο για χρήση των αρχηγών των κομμάτων, γιατί δεν είναι ορθόν
αυτά τα. Όχι στα πρακτικά, κύριε Πρωθυπουργέ. Θα τα καταθέσω μόνο για κρίση στη διάθεση των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων, γιατί ξέρετε, δεν είναι ορθόν να μπούμε και σε μια διαλκυστίδα τώρα με αυτά τα επιχειρήματα. Έχω λοιπόν εδώ το Ed Memoir της ελληνικής πλευράς, της πρότασης ελληνικής πλευράς, όπου πουθενά δεν υπάρχει, μα πουθενά δεν υπάρχει, έστω μία λέξη για αλλαγή αναφορών σε έθνος γλώσσα. Καμία αναφορά. Για να θυμηθούμε τι διαπραγματευόσασταν. Ο κ. Σαμαράς λοιπόν ουδέποτε ζήτησε αλλαγή σε εθνότητα και γλώσσα από τον κύριο Πινέιρο. Και για του λόγου του αληθές θα καταθέσω και τα πρακτικά από τη συνάντησή του με τον κύριο Πινέιρο τον Απρίλη του 1992. Και βεβαίως αργότερα, στην ενδιάμεση συμφωνία επίσης, δεν αναφέρεται σε καμία ρύθμιση που να αφορά το έθνος και τη γλώσσα, ούτε καν της ηθαγένειας, που ρυθμίζουμε τώρα εμείς, με ευνοϊκότερο τρόπο για μας. Με αποτέλεσμα να παγιωθεί ακόμα περισσότερο η χρήση από τους γείτονές μας του όρου Μακεδόνσκι, Μακεδόνας, αλλά και η χρήση του όρου μακεδονική γλώσσα όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά και αργότερα, το 2001, όταν υπεγράφει στη συμφωνία, η συμφωνία της Αχρίδος και από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρεται ξεκάθαρα αυτή η συμφωνία σε Μακεδόνες και σε μακεδονική γλώσσα, χωρίς ενστάσεις από την ελληνική πλευρά. Και έχετε τώρα εσείς το θράσος, εσείς που όλα αυτά τα χρόνια διαπραγματευόσασταν και ουδέποτε είχατε θέσει αυτό το ζήτημα, να λέτε ότι είναι κακή η συμφωνία, γιατί δεν πήραμε αυτά τα δύο πίσω. Πρόκειται για θράσος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και πρέπει ο ελληνικός λαός να καταλάβει ότι αυτό είναι θράσος κάποιων οι οποίοι απλά δεν θέλουν να δεχτούν τη μεγάλη επιτυχία αυτής της κυβέρνησης. Και για να είμαι και απολύτως σαφής για την υποκρισία του κυρίου Σαμαρά, θέλω να καταθέσω και τα επίσημα πρακτικά προς χρήση πάλι των αρχηγών των κομμάτων, των συνομιλιών που έγιναν στις 30 Γενάρη του 2013 πια, τώρα, υπό την Πρωθυπουργία του. Τόσο εκείνη τη μέρα, όσο και στις συνομιλίες στις 5 Μαΐου του 2014, όπου ο διαπραγματευτής μας λέει ρητά ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του, τα ζητήματα της ταυτότητας δεν εμπίπτουν στις συνομιλίες του ΟΗΕ, καθώς δεν αναφέρονται ούτε στις αποφάσεις του ΟΗΕ, ούτε στην ενδιάμεση συμφωνία. Είναι ένα πακέτο εγγράφων το οποίο θα το διαθέσω προς χρήση στους αρχηγούς των κομμάτων. Πού ήταν λοιπόν τότε ο πύρινος μαχητής και διεκδικητής των ιερών πεπρωμένων της χώρας και του ελληνισμού για να έρθει να πάρει πίσω την εθνότητα και τη γλώσσα και να κατοχυρώσει θέση της χώρας? Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά το γεγονός, και σήμερα με διέψευσε από αυτό το βήμα και είπε, μα πώς γίνεται να με κατηγορείτε ότι ήμουν ενδοτικός το 1991 στις δύο κρίσιμες συνόδους, αυτήν που ήταν στο πόστο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Συμβούλιο Κορυφής, και την άλλη, εκεί όπου καταγράφει για πρώτη φορά ο όρος Δημοκρατία της Μακεδονίας σε κοινοτική οδηγία, και την άλλη, την κρίσιμη συνεδρία των Υπουργών Εξωτερικών, όπου διελήθη η Ιουγκοσλαβία. Αυτός λοιπόν ο πύρινος μαχητής, ενώ είχε απολύτως δική του την ευθύνη γιατί σε αυτές τις δύο κρίσιμες συνεδριάσεις δεν διεκδίκησε τα ελληνικά συμφέροντα όπως έπρεπε, ήρθε αργότερα να φορτώσει την ευθύνη αυτή στον Πρωθυπουργό του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ή κάνω λάθος? Γιατί με κατηγόρησε ότι δεν μπορεί να λέω ότι είναι ταυτόχρονα και ενδοτικός, αλλά και αδιάλακτος. Ακριβώς αυτό λέω. Ότι εκεί που χρειάζονταν να ήταν αδιάλακτος ήταν ενδοτικός, και αργότερα εκεί που δεν χρειαζόταν, αλλά έπρεπε να προχωρήσει προς το εθνικό συμφέρον, έκανε τον αδιάλακτο για να πουλήσει πατριωτισμό.
Αυτό τον κατηγορώ. Για εμπόριο πατριωτισμού. Για να χτίσει πολιτική καριέρα. Και αυτός σας δίνει γραμμή σήμερα, κύριε Μητσοτάκη. Και μην παίζετε με το κινητό σας κι εσείς όταν ομιλώ. Γιατί πριν μου κάνατε, μου κάνατε και παρατήρηση. Αστειεύομαι, δεν με πειράζει να κοιτάτε το κινητό σας. Κύριε Πρωθυπουργέ, πριν συνεχίσετε, να παραδώσετε παρακαλώ αυτά τα έγγραφα. Θα έρθει προϊσταμένη της νομοθετικής ένα φάκελο για να ακολουθεί η διαδικασία και εσείς προχωρήστε. Παρακαλώ, περάστε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε Πρωθυπουργέ. Θέλω λοιπόν σε αυτό εδώ το σημείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να θυμίσω και θα καταθέσω αυτό στα πρακτικά, διότι είναι και βίντεο που κυκλοφορεί και δίνω και τη διεύθυνση την ηλεκτρονική του βίντεο. Να θυμίσω λοιπόν το 1992, όταν ο κύριος Μητσοτάκης αποχώρησε από την κυβέρνηση, ο κύριος Σαμαράς αποχώρησε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ ήταν δική του η ευθύνη για το γεγονός ότι δεν είχαμε κατοχυρώσει πριν την εξαρτοποίηση αυτής της χώρας ένα άλλο όνομα, βγήκε και είπε στις δηλώσεις του, ζήτησε από τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει ξεκάθαρη δήλωση ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει τους Σκοπιανούς, το δικαίωμα να αυτοαπακολούνται Μακεδόνες. Δυστυχώς ο Πρωθυπουργός δεν το δέχτηκε, διότι ήθελε να αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες και γι' αυτό παρετείται από την κυβέρνηση. Αυτά για να θυμούνται οι παλιότεροι, να μαθαίνουν οι νεότεροι. Ο πύρινος μαχητής λοιπόν όμως ήρθε σήμερα να πει ότι εγώ είμαι εθνομηδενιστής. Και ο Κοτζιάς, μέγας εθνομηδενιστής, είναι γνωστό αυτό άλλωστε. Αλλά αυτός είναι ο ακλόνητος κριτής του πατριωτισμού των Ελλήνων. Τόσο ακλόνητος που έχει το αναφέρετο δικαίωμα όχι μονάχα να σκεδρεί μια κριτική σε μένα και στον Κοτζιά, αλλά βεβαίως να ελέγχει ακόμα και τις απόψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ενός ανθρώπου που είναι γνωστή η πολιτική του διαδρομή και φυσικά το γεγονός του πόσο κοντά ήταν στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Αλλά μας είπε ότι δεν έχει καμία ευθύνη για τη γέννηση του προβλήματος και ότι εγώ το συκοφαντώ. Αντί δικής μου λοιπόν απάντησης, θα ήθελα να παραθέσω επίσης προς κοινή χρήση στα πρακτικά βίντεο, στο οποίο είναι η διεύθυνση δηλαδή που παραπέμπει σε βίντεο, για να μάθει ο ελληνικός λαός να θυμηθεί πως ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στη Βουλή το 1993 είχε αναφερθεί σε αυτά τα οποία εγώ μίλησα προχθές για τις δύο κρίσιμες συνεδριάσεις και είχε πει ότι στις 2 Δεκεμβρίου του 1991 είχε δεχθεί ο κ. Σαμαράς κατά τη συζήτηση του κανονισμού να αναφερθεί η δημοκρατία αυτή για πρώτη φορά με όνομα σκέτο Μακεδονία. Ας κατοτεθεί και αυτό στα πρακτικά, αλλά νομίζω ότι το σημαντικότερο που θα έχει ενδιαφέρον να κατατεθεί στα πρακτικά είναι το τι ακριβώς έλεγε τότε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σε μια συνέντευξή του που περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Σταύρου Τζίμα με τίτλο «Επίκεντρο» για αυτή την κρίσιμη συνεδρίαση. Την κρίσιμη συνεδρίαση όπου διαλύεται η Ιουγκοσλαβία και που ο κ. Μητσοτάκης είχε τηλεφωνήσει διότι δεν ήταν στην, προφανώς ήταν σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών και του είχε πει να του είχε ζητήσει ουσιαστικά να διεκδικήσει να λυθεί το θέμα ακριβώς διότι είχε αναγνώσει ότι υπήρχε ένας διακαής πόθος από την πλευρά της Γερμανίας για την ανεξαρτοποίηση της Κροατίας και της Σλοβενίας. Οπότε, ανέθετε ζήτημα, πίστευε ότι μπορούσαμε να το κερδίσουμε. Και λέει λοιπόν, κατά γράμμα, τα έκαμε μουσκεμα. Δεν φταίει αυτός, εγώ φταίω που έστειλε έναν άπειρο άνθρωπο. Υποχώρησε στην αφόρητη πίεση. Προσέξτε, προσέξτε. Θα υποχωρούσε ούτως ή άλλως. Θα υποχωρούσε ούτως ή άλλως. Εγώ δεν διαφώνησα γιατί υποχώρησε. Του είπα όμως μετά, ανόητε. Εκείνη την ώρα θα μπορούσες να πάρεις ό,τι ήθελες. Να πεις υποχωρώ, αλλά θέλω να μου λύσετε το πρόβλημα των Σκοπίων. Οι Γερμανοί θέλαν τότε το πρόβλημα των Σκοπίων με αντάλλαγμα αυτό της Κροατίας. Και τώρα έρχεται λοιπόν και μας κουνάει το δάχτυλο και σας δίνει και γραμμή, κύριε Μητσοτάκη.
Πάμε παρακάτω. Επειδή έχω ήδη υπερβεί κατά πολύ το χρόνο, δεν θα συνεχίσω. Σας είπα, κύριε Μητσοτάκη, προχθές σας προειδοποίησα ότι θα είναι λίγο επώδυνη για σας αυτή η συνεδρίαση. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Ακριβώς γιατί δεν θα μετρηθείτε μονάχα με τις ευθύνες σας απέναντι στην ιστορία, αλλά θα μετρηθείτε και με την οικογενειακή σας πολιτική ιστορία. Έρχομαι λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και σας ρωτώ ευθέως. Έχουμε μπροστά μας μια συμφωνία. Σας παρουσιάσαμε το γιατί θεωρούμε, και εγώ και ο κύριος Κοτζιάς, ότι είναι η καλύτερη που είχε ποτέ η χώρα τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να υπάρχουν αντιρρήσεις σε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω όμως ευθέως, μετά από όλα αυτά τα χρόνια και όλα αυτά που έχουν γίνει, είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας να μη διαιωνίζεται αυτή η διαφορά με τους βόρειους γειτονές μας, όταν μάλιστα αυτοί αποδέχονται έργα όμνες, γεωγραφικό προσδιορισμό, πριν από το όνομα Μακεδονίας, αποδέχονται να ξεκαθαρίσουν το κρισιμότερο, ότι δεν έχουν καμία σχέση με την κληρονομιά, τη γλώσσα, την παράδοση, τα σύμβολα της αρχαίας Μακεδονίας. Είναι προς το συμφέρον μας να διαιωνίζεται, ναι ή όχι? Είναι προς το συμφέρον του τόπου να διαιωνίζεται? Είναι στάση εθνική, πατριωτική, σε μια περίοδο μάλιστα που οι προκλήσεις στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια και στο Αιγαίο είναι τεράστιες για τη χώρα? Σε μια περίοδο που αναπόσπαστα η έγνοια μας, το διπλωματικό μας κεφάλαιο, πρέπει να στόχο προσιλωθεί στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Είναι προς το συμφέρον μας να κρατάμε με δική μας ευθύνη πια ανοιχτό ένα αχρίαστο μέτωπο στην εξωτερική μας πολιτική? Είναι πατριωτισμός αυτό? Αν το πιστεύετε, πείτε το στον ελληνικό λαό. Θεωρείτε επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτή η μικρή χώρα, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, συνιστά απειλή για την Ελλάδα? Αυτή είναι η εθνική μας αυτοπεποίθηση, μια χώρα του 1,5 εκατομμυρίου, συνιστά απειλή? Ή μήπως θεωρείτε εποφελές για τη χώρα, το κράτος αυτό, να μείνει έρμεο στις ορέξεις τρίτων δυνάμεων που επενδύουν δισεκατομμύρια στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία? Αν το πιστεύετε, πείτε το. Ή μήπως πιστεύετε ότι θα ήταν καλό για τη χώρα αυτό το κράτος να μην υπάρχει καν, ότι είναι προς όφελός μας να διαλυθεί? Να διαλυθεί προς όφελος ποιου? Προφανώς προς όφελος μιας μεγάλης Αλβανίας και μιας μεγαλύτερης Βουλγαρίας, διότι περί αυτού πρόκειται. Εάν θεωρείτε ότι και αυτό είναι εθνικό και πατριωτικό συμφέρον, πείτε το. Και εξηγήστε μας ποιο ακριβώς εθνικό συμφέρον εξυπηρετεί αυτή η εξέλιξη. Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχοντας όχι την ευθύνη της διαχείρισης του πολιτικού κόστους, αλλά την πλήρη συνέστηση της ευθύνης της διαχείρισης ενός κρίσιμου για τη χώρα εθνικού θέματος. Δηλαδή την πλήρη συνέστηση της ιστορικής ευθύνης, της ιστορικής και πατριωτικής ευθύνης, αρνούμε να δεχτώ αυτή τη φοβική και μίζερη αντίληψη για την πατρίδα μου. Αρνούμε. Αρνούμε να αποδεχτώ αυτό το μίζερο και φοβικό ορισμό του πατριωτισμού που έδωσαν από αυτό εδώ το βήμα δεκάδες έμποροι του πατριωτισμού. Γιατί δεν είναι πατριωτισμός το μίσος προς τις πατρίδες των άλλων. Δεν είναι πατριωτισμός, όπως είπε και ο Υπουργός των Εξωτερικών, να επιμένεις στη διατήρηση των εκκρεμωτήτων και στις μεγαλοστομίες. Και θυμηθείτε, οι μεγαλοστομίες ήταν αυτές που οδήγησαν τον τόπο σε εθνικές τραγωδίες, όπως στην περίπτωση της Κύπρου. Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναλαμβάνω την ευθύνη, την ιστορική και την πολιτική και η κυβέρνησή μου, γιατί πιστεύω ότι ο πατριωτισμός είναι να προστατεύουμε την ιστορική και πολιτισμική μας κληρονομιά και ταυτόχρονα να κάνουμε την Ελλάδα πρωταγωνίστρια δύναμη συνεργασίας και συνανάπτυξης στα Βαλκάνια. Ηγέτιδα δύναμη σταθερότητας και συνεργασίας
στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Αυτό είναι πατριωτισμός. Αυτό είναι πατριωτικό όραμα και αίσθηση εθνικής αυτοπεποίθησης. Και γι' αυτό, φίλες και φίλοι, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν είναι μια αδύναμη, μικρή και φοβική χώρα. Δεν μπορεί να παραμένει δέσμια συμπλεγμάτων κατωτερότητας και μανίας καταδιώξεως από αόρατους εχθρούς και δεν μπορεί να είναι κομπάρσος σε γεωπολιτικά παιχνίδια αλλωνών. Είναι μια χώρα που ανακτά τη χαμένη της αυτοπεποίθηση, που κινείται στο διεθνές πεδίο ενεργά, διερευνώντας συμμαχίες και συνεργασίες, μια χώρα με στόχους, ιεραρχήσεις στην εξωτερική της πολιτική, που ξέρει να διαβλέπει κινδύνους και να τους προλαβαίνει, που αναγνωρίζει την ιστορική βαρύτητα του ρόλου της στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο, ενός ρόλου ηγετικού στη βάση όμως της φιλίας και της ανάπτυξης των χωρών της περιοχής. Και σας καλώ όλοι μαζί να αναλογιστούμε. Τι είναι αυτό που έκανε την Ελλάδα σπουδαία στα βάθη των αιώνων? Είναι η ιστορία της, είναι ο πολιτισμός της, είναι οι αξίες της, είναι η Ελλάδα της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ειρήνης και της συνεργασίας. Αυτή λοιπόν την Ελλάδα, εγώ αισθάνομαι ότι έχει ιστορική ευθύνη η εθνική αντιπροσωπεία για αυτή την Ελλάδα να εργαστεί, αυτή την Ελλάδα του αύριο να οικοδομήσει. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, καλό να απορρίψετε την πρόταση της πιστείας της Νέας Δημοκρατίας και να προχωρήσουμε μαζί, να γυρίσουμε σελίδα για την Ελλάδα του αύριο, όχι την Ελλάδα του χθες, της μιζέριας και της κρεοκοπίας. Για την Ελλάδα που μας αξίζει. Να πάμε μπροστά. Σας ευχαριστώ θερμά.